όπως είπε η κυρία Αλεξάκη, θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό ιδιωτικό ή δημοτικό, πήραν βάουτσες. Μάλιστα. Συνολικά, να σας θυμίσω, από την πρώτη κατανομή υπήρχαν 48.000 παιδιά τα οποία ενώ οι φακελοί τους ήταν εντάξει δεν μπόρεσαν να πάρουν βάουτσερ. Αυτοί λοιπόν είχαν τη δυνατότητα στη δεύτερη κατανομή να υποβάλουν αίτηση. Από αυτούς 33.000 μας ζήτησαν βάουτσερ, είχαν βρει θέση και πήραν βάουτσερ. Άρα 33.000 παιδιά τώρα έχουν τακτοποιηθεί, να το πω έτσι. Και έχουν μείνει χωρίς 15.000. Εδώ από ένα σύνολο 142.000 αιτήσεων. Εδώ το θέμα με τις θέσεις, εσείς μπορείτε να τσεκάρετε στους ιδιωτικούς, γιατί μιλάμε για τους ιδιωτικούς πλέον παιδικούς σταθμούς. Όχι, δημοτικούς, γιατί. Δεν έχουν καλυφθεί οι δημοτικοί. Όχι, 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 όχι. Αυτό το έχετε τσεκάρει, ξέρετε. Ναι, ναι. Έχετε μια εικόνα δηλαδή, που εσείς. Δεν έχουν καλυφθεί. Ναι. Ναι, φυσικά, γιατί να σας θυμίσω εδώ ότι οι Δήμοι καλύπτουν και τους δημότες τους οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, είτε γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο πρόγραμμα. Είτε γιατί για διάφορους άλλους λόγους δεν τους καλύπτουν. Εσείς έχετε εικόνα, κύριε Κοτσόπουλε, αυτά τα νέα βάουτσερ τις δεύτερες ευκαιρίες, ναι. Τα 120.000 νέα βάουτσερ, ανταποκρίνονται και οι θέσεις που υπάρχουν είτε σε δημοτικούς είτε σε ιδιωτικούς σταθμούς. Το ξέρετε αυτό? Μπορείτε, ναι, να το ξέρετε. Φυσικά, γιατί οι 33.000 αυτοί οι οποίοι μας έκαναν αίτηση, οι αιτήσεις τους, οι βεβαιώσεις. Η δεύτερη ευκαιρία, ναι. Βεβαιώσεις τους ήταν διαμέσου των σταθμών. Ωραία. Των ίδιων. Οι υπόλοιποι. Οι 15.000 που μένουν εκτός. Ναι. Γιατί? Δεν μπόρεσαν να βρουν θέση. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα, το έχουμε ξαναπεί νομίζω και στην εκπομπή σας και αλλού, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι μια μεγάλη ανισοκατανομή που υπάρχει μεταξύ βρεφονηπιακών σταθμών. Δηλαδή, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν πολλούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και έχουν και θέσεις που μένουν καινές. Και υπάρχουν άλλοι Δήμοι οι οποίοι δυστυχώς. Ωραία για τους Δήμους. Οι ιδιωτικοί όμως, παιδικοί σταθμοί. Οι ιδιωτικοί, να σας θυμίσω εδώ, ότι οι ιδιωτικοί έχουν και τη λογική της. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Όμως δηλαδή, έρχονται με πιστοποίηση. Αν πάτε εσείς, ναι, και τους δώσετε περισσότερα χρήματα, προφανώς θα σας προτιμήσουν. Σαφώς. Όμως δεν υπάρχει μια πιστοποίηση από τη δική σας πλευρά. Δεν μπαίνει οποιοδήποτε ιδιωτικό σταθμό. Ναι. Υπάρχει μια πιστοποίηση. Εδώ ξέρετε τι μου λένε. Έχω μηνύματα από τηλεθεατές και θα μιλήσουμε και με εκπρόσωπο των ιδιωτικών παιδικών σταθμών για να δούμε τη διαδικασία. Μου λένε ότι παλαιότερα βγαίναν οι θέσεις και δεν χρειαζόταν ο γονιός να πάει να τη βρει και κούμπωνε η προτίμηση με τις θέσεις που υπήρχαν σε μια βάση δεδομένων. Σωστό. Γιατί λοιπόν εσείς, αφού τα έχετε αυτά τα βάουτσερ και είναι κρίμα, δηλαδή υπάρχει, ναι, το χρηματικό ποσό για να δοθούν, γιατί να υπάρχει μια βάση δεδομένων, να δεσμεύονται και οι παιδικοί σταθμοί έναντι αυτού, αφού πιστοποιούνται από εσάς, και μετά απλώς να κουμπώνουν τα κριτήρια. Να σας πω τώρα, πράγματι στην αρχή της διαδικασίας, Ιούνιο μήνα, εμείς καλούμε όλους τις δομές, όλους τους παιδικούς σταθμούς που θέλουν να συμμετάσχουν, είτε των Δήμων είτε ιδιωτών, mm-hmm, να μας δηλώσουν τη δυναμικότητά τους. Και υπάρχει μια δήλωση, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική όπως παλιά. Γιατί το αλλάξαμε το σύστημα. Να σας πω γιατί το αλλάξαμε. Γιατί τώρα με το νέο σύστημα δίνει τη δυνατότητα, και μας το είχαν ζητήσει παλιά, στις μητέρες να κάνουν, να το πω έτσι, να πάνε τα παιδιά τους όπου θέλουν. Γιατί παλιά πέρανε και βάουτσερ τα οποία ήταν σε περιοχές που δεν καλυπτόντουσαν. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι με το παλιό σύστημα μέναν εκτός παιδιά των οποίων η οικονομική κατάσταση ήταν άσχημη. Ενώ τώρα όλα τα παιδιά που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας υποχρεωτικά παίρνουν βάουτσερ. Δηλαδή, μάλιστα, πάμε με βάση τα εισοδήματα, με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση και όλοι έχοντες ανάγκη, να το πω έτσι, καλύπτονται οπωσδήποτε. Να καλυφθούν όλοι. Το πρόβλημα, όντως έχετε δίκιο, υπάρχει ένα ζήτημα ότι πράγματι υπάρχουν, μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι που στην πρώτη κατανομή ιδιαίτερα να μην βρουν θέση, να πάρουν το βάουτσερ και να μην έχουν θέσεις. Μάλιστα. Για να ακούσουμε τώρα και την εκπρόσωπο των ιδιωτικών παιδικών σταθμών. Η κυρία Μίνα Γιαζιτζόγλου Καστανιά, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα στο πάνελ σας και στον κύριο Κοτσόπουλο. Τι κάνετε? Ο κύριος Κοτσόπουλος πάντοτε προσέχει πολύ το τι λέει και είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις οι οποίες κάνει και θέλω να πω ότι έχουμε μια άριστη συνεργασία μαζί του. Την καλημέρα μου, κύριε Κοτσόπουλε. Υπάρχει ένας τρόπος για αυτές τις θέσεις που απομένουν, ενώ υπάρχουν και τα διαθέσιμα χρήματα, να λυθεί ένα θέμα με έναν άλλο τρόπο προσέγγισης? Ποια είναι η δική σας άποψη? Κοιτάξτε, στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς υπάρχουν πάρα πολλές διαθέσιμες θέσεις για τα παιδιά. Θα μου επιτρέψετε να κάνω αυτή τη διευκρίνηση που τόνισε και ο κύριος Γκοτσόπουλος, ότι τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς χωρίζονται σε δύο ηλικιακές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, η οποία ανήκουν τα παιδιά έως 2,5 ετών, το βρεφικό,
όντως οι θέσεις είναι περιορισμένες. Αντίθετα όμως στην ηλικία και στην κατηγορία των 2,5 και άνω, υπάρχουν πάρα πολλές διαθέσιμες θέσεις στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό έγκυται στο ότι οι χιλιάδες μητέρες δεν έχουν πάρει βάουτσερ. Δεν έχουν πάρει βάουτσερ. Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προφανώς. Δεν μπαίνουν στο σύστημα. Γιατί εδώ μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν μπει στο σύστημα και είχαν μείνει εκτός από την πρώτη κατανομή. Σαφώς και υπάρχουν και οι γονείς και τα παιδιά τα οποία εκτός των κοινωνικών κριτηρίων δεν έχουν πάρει βάουτσερ. Δεν μιλάμε για όλους. Σε αυτά τα παιδιά όμως δεν δόθηκε καν η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα και να στεριθούν την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Μάλιστα. Και αυτά τα παιδιά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι 15.000 μόνο που μείνανε εκτός, αλλά είναι χιλιάδες παιδιά τα οποία δεν συμμετείχαν καν στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Και εγώ θα είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να πω δύο λόγια σε σχέση με αυτό, ότι πράγματι υπάρχουν κάποια κριτήρια. Ναι, τα οποία τα έχουμε πει πάλι, οικονομικά, εισοδηματικά. Χρειάζεται διάθεση. Ναι. Εκείνο το οποίο δεν είναι σωστό βέβαια και πρέπει να διορθωθεί κάποια στιγμή είναι η εξαίρεση από το πρόγραμμα του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Είναι το πρόγραμμα, να σας θυμίσω, είναι σύγχρημα το ετούμενο. Το 2008 που ξεκίνησε θεωρήθηκε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν, κακώς βέβαια γιατί αυτοί που το σκέφτηκαν έχουν άλλες εικόνες στο κεφάλι τους, άλλες πραγματικότητες να το πω έτσι, ότι οι δημόσιοι πάλι μπορούν στον τόπο δουλειάς τους πιθανώς να έχουν παιδικό σταθμό. Συμβαίνει στο εξωτερικό, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάποια υπουργεία παίρνουν και ένα επίδομα. Ναι. Στη Βουλή, παραδείγματος χάρη, η Βουλή, η δική μας έχει δικό της παιδικό σταθμό. Άρα σκέφτεστε να αλλάξετε. Ναι, η δική μας πρόταση είναι να αλλάξει αυτό. Αλλά αυτό θα αλλάξει μετά το 2021 που θα λήξει το συγχρηματοετούμενο αυτό. Για να μπείτε σε ένα άλλο πρόγραμμα και με άλλους όρους και προϋποθέσεις. Σας δεσμεύει αυτό μέχρι το 2021 λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.